Ο οποίος, να θυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τη τηλεόραση τους, μας είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Αυτό έτσι δεν είναι, κύριε, και ίσως μέχρι το βράδυ διαμορφωθεί η κατάσταση. Ακριβώς. Γιατί αγωνιά και ο κόσμος, έτσι, όλος ο κόσμος. Λέτε ότι θα κλείσει το Eurogroup σήμερα, δηλαδή. Θα κλείσει, νομίζω. Και θα επικυρωθεί αύριο από τη Σύνοδο Κορυφής. Ακριβώς. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί πάει σήμερα εκτάκτως στις Βρυξέλλες για να συναντήσει, με τι ατζέντα, για αυτές τις λεπτομέρειες που μας είπατε? Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δηλαδή. Υπουργέ, ο κύριος Μοσχοβησή είπε χθες, μάλλον σήμερα το πρωί, χθες βράδυ σε μια συνέντευξη, ότι είναι πιθανό από το Σεπτέμβρη, λέει, να συζητήσουμε αν η Ελλάδα θα μπει σε καινούργιο πρόγραμμα. Τι είναι αυτό? Κατά τη γνώμη μου, η ιδέα του ενός τρίτου προγράμματος είναι εκτός πραγματικότητας. Το προτείνουν αυτοί, δηλαδή λένε πάρτε τώρα αυτά τα μέτρα, να πάρτε μερικά από αυτά που σας χρωστάγαμε και από το Σεπτέμβριο θα τα ξαναδούμε όλα με καινούργιες συζητήσεις, με καινούργια χρηματοδότηση και καινούργια μέτρα. Και καινούργιους όρους. Μνημόνιο δηλαδή καινούργιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για κάτι τέτοιο, δεν το θέλει καμία πλευρά. Μα αν χρειάζεται, λέμε. Αν νομίζω η οικονομία μπορεί να στηριχτεί σε αυτό που έχουμε τώρα, που θα υπογράψετε τώρα. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Ο ορίζοντας ο χρονικός θα δίνει και το τέλος και την απεμπλοκή της οικονομίας μας από αυτό το οποίο... Από αυτό που θα υπογράψετε... Α, συγγνώμη, Γιώργο. Σήμερα. Πόσα λεφτά θα πάρετε? Πόσα θα πάρει η οικονομία? Πόσα θα εισπράξουμε εμείς και από πού? Τα χρήματα, ναι, είναι όλα τα προβλεπόμενα χρήματα για την αναχρηματοδότηση της οικονομίας. Συν το αναπτυξιακό πακέτο το οποίο συζητιέται. Το περίφημο πακέτο Juncker με τα 30 τόσα δις, λέτε, τα 25. Ναι, δεν είναι μόνο Juncker, είναι και συνδυασμός πολλών άλλων. Κύριε Υπουργέ, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι από διάφορες πλευρές, ότι ενδεχομένως να χρειαστεί και άλλο πακέτο, 30 δις περίπου η Ελλάδα για να ανταπεξέλθει μέχρι το 17-18 στις υποχρεώσεις της, είναι ανακριβές, δηλαδή δεν θα χρειαστούμε περισσότερα λεφτά? Εξαρτάται από τρεις βασικές παραμέτρους. Τη συμφωνία που θα γίνει για το, αυτό που σας είπα πριν, το βραχυχρόνιο χρέος, mm-hmm, και αν θα υπάρξει μια ρύθμιση η οποία να μειώνει τις ανάγκες εξυπηρέτησής του. Δεύτερον, εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας και το τι πλεονάσματα θα μπορεί να παράξει και να... Και το τρίτο και βασικότερο κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα χρησιμοποιηθούν και τα 10,9 δις σε μια διαφορετική, ακριβώς. Ναι. Άρα υπό προϋποθέσεις δεν θα χρειαστούμε άλλα λεφτά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Γι' αυτό και μπορείτε να βρείτε εκδοχές από 30 δις, ορισμένοι το εκτιμούν εκεί, έως πολύ χαμηλά στο 8, 10, 12 δις. Ναι, αλλά και αυτά τα 10, 12 δις ή τα 30, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε τελικά, γιατί αυτά πάλι δεν θα... δεν συνεπάγονται ένα καινούριο πρόγραμμα, κάτι ας πούμε, πώς θα τα βρούμε? Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περίπτωση να παράξει τρίτο μνημόνιο αν τα ποσά τα οποία αναχρηματοδότησης και το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του βραχυχρόνιου χρέους πάρει τη μορφή την οποία προτείνουμε εμείς και όχι μόνο εμείς και άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Mm-hmm. Παράταση υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε? Είναι το πρώτο κομμάτι της δήλωσης του Μοσχοβησή. Τι υπάρχει περίπτωση παράταση να ζητήσουμε παράταση του υπάρχοντος προγράμματος μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο? Όχι. Καμία. Άρα λέτε εσείς ότι... Μία λύση τώρα, αυτή είναι η θέση και αυτή είναι η κατάληξη και η απόφαση και η συμφωνία. Αυτή τη λύση, επειδή έχει αρχίσει μία φιλολογία τώρα για το τι θα γίνει και πώς θα την υπερασπίσετε μέσα στο εσωτερικό του κόμματός σας, με τι βασικά επιχειρήματα θα το κάνετε? Διότι κατά την ταπεινή μου άποψη προέτρεξαν ορισμένοι βουλευτές να την καταδικάζουν τη συμφωνία πριν καν τη δουν ολοκληρωμένη και να λένε αν την ψηφίσουμε, αν την κάνουμε, δεν περνάει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Τι θα κάνετε, πώς θα την υπερασπίσετε αυτή τη συμφωνία? Νομίζω ότι θα προβάλλουμε τα θετικά της συμφωνίας, ασφαλιστικό, εργασιακά, μειωμένα πλεονάσματα, φόρο να τον πληρώσουν οι ευκατάστατοι και οι πλούσιοι και όχι τα φτωχότερα στρώματα και μια σειρά από άλλα θετικά μέτρα, θετικά σημεία που έχει συμφωνία. Και θα έχουμε φυσικά και κατανόηση στα θέματα που κάνουμε, συμβιβασμούς, και αυτοί είναι εξόφθαλμοι. Και νομίζω ότι αυτή η ισορροπημένη συμφωνία είναι υπερασπίσιμη, όχι μόνο, αλλά στην ελληνική κοινωνία, το οποίο τώρα είναι το μείζον και τη γνώμη των Ελλήνων πολιτών, διότι εκεί κρινόμαστε. Υπουργέ μου,
πήγατε στις εκλογές με σημαία το mail Χαρδούβελη, το οποίο βέβαια δεν ήταν η τελική συμφωνία, ήταν η ελληνική πρόταση. Η τελική συμφωνία θα ήταν χειρότερα από το mail Χαρδούβελη, είναι ολοφάνερο. Αλλά πήγατε με σημαία το mail Χαρδούβελη, που ήταν ένα δις, κάτι λιγότερα, ίσως κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Φέρνετε τώρα μια συμφωνία που είναι 8 δις, 7,9 και λέτε ότι είναι θετικότερη, αναπτυξιακότερη, πιο ισορροπημένη και πιο θετική και περασπίσιμη. Πώς το κάνετε αυτό, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Θα το απαντήσω πολύ απλά, γιατί είναι πολύ αδύναμο το επιχείρημα. Αδύναμο. Το mail Χαρδούβελη αφορούσε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και όχι την περίοδο 2015-2016, στην οποία περίοδο, σύμφωνα με το μνημόνιο τότε της εποχής, καλείται η χώρα να πάρει μέτρα το 2015 και το 2016 ικανά να παράξουν 3,8% του ΑΕΠ πλεώνασμα το 2015 και 4,5% το 2016. Άρα επέβαλε επιπρόσθετα μέτρα πάνω από 15 δις το 2015 και το 2016. Άρα η σύγκριση του mail Χαρδούβελη που αφορούσε το πρώτο εξάμηνο του 2015 με τη συμφωνία που κάνει τώρα η χώρα για το 2015-2016 δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Υπουργέ μου. Συγκρίνονται ανώμια πράγματα, λέτε. Απολύτως. Μισό. Εγώ αυτό το άκουσα πρώτη φορά από εσάς χθες. Ναι. Δεν έχεις ακουστεί ποτέ ότι το mail Χαρδούβελη ήταν η προκαταβολή 15 δισεκατομμύριων. Βεβαίως. Καινούργιο επιχείρημα είναι. Δηλαδή, εκεί αυτοί εννοείται. Που διαχειριστήκανε τότε την οικονομία λένε πρώτη φορά τα ακούμε. Πρώτη φορά τα ακούμε. Γιατί δεν το είπατε. Εδώ έχουν περάσει, δεν υπάρχει. Από αυτό το πάνελ, σε αυτό το τραπέζι έχουν περάσει οι πάντες. Πρώτη φορά ακούω εγώ ότι το mail Χαρδούβελη ήταν της πλάκας, διότι ήταν και άλλα μέτρα 15 δις από πίσω. Να σας καινούργιο θυμίσω. Είναι αυτό. Όχι, δεν είναι κάτι πάρα καινούργιο. Να σας θυμίσω ότι η συζήτηση γινόταν υπό το πνεύμα της τότε κυβέρνησης, του success story, η οποία έλεγε ότι τον Ιούνιο του 2015 τελειώνουν όλα. Ναι. Αυτό ήταν παραπλανητικό. Σας το εξήγησα γιατί. Διότι η ίδια κυβέρνηση είχε υπογράψει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που λέγε το πλεονάσματα του 2015 θα αυξηθούν στο 3,8% του ΑΕΠ από και το 2016-4,5%. Από πού εκκινώντας, από τι ανάπτυξη εκκινώντας. Από 2,4. Εκκινώντας από όποια ανάπτυξη όχι υπάρχει από στο μεσοπρόθεσμο είναι συγκεκριμένη. Ναι, είναι συγκεκριμένη. Και ταυτόχρονα εκκινώντας από το γεγονός ότι ήταν ήδη στο πλεόνασμα στα χαρτιά, ήταν γύρω στο 1%. Άρα ναι. Έπρεπε να πάρει επιπρόσθετα άρα μέτρα 15 δις. Άρα δεν συγκρίνεται το mail Χαρδούβελη. Άρα δεν συγκρίνουμε το mail Χαρδούβελη. Συγκρίνουμε... Να το συγκρίνετε με το μεσοπρόθεσμο. Να το συγκρίνουμε με 15 δις που θα ακριβώς. Να σας άρα, ναι. Άρα είσαστε ευχαριστημένος χοντρικά με αυτή τη συμφωνία που κάνατε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη συμφωνία, η καλύτερη δυνατή από τις δεδομένες συνθήκες. Πού είναι τότε οι ισχυρισμοί σας, κύριε Σταθάκη, όχι σας προσωπικά, ότι είναι εκβιαστές, απατεώνες, λοποδίτες, κοκλήφοι, οικονομικοί δολοφόνοι. Πού είναι όλα, αν είναι μια ισορροπημένη συμφωνία. Μην προκαλέσετε, γιατί δημαγωγείτε χωρίς λόγο. Δεν είμαι ο κατάλληλος να σας δημαγωγήσω από το. Αυτό επειδή το ξέρω και επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ πέρα και ποτέ δεν. Δεν ανεβάσατε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν είσαστε μόνος σας όμως, ούτε είσαστε μόνος σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ αυτό σας λέω, μην μου κάνετε μια ερώτηση η οποία είναι δημαγωγικού τύπου, γιατί δεν θα σας απαντήσω τόσο απλά. Γιατί είναι δημαγωγικού τύπου, δεν υπήρχαν σύντροφοί σας οι οποίοι μιλούσαν για εκβιαστές, δολοφόνους κλπ. Μέχρι χτες ακόμα γενοκτονία χαρακτηρίστηκε η συμφωνία αυτή από τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Δεν σε απαντήσω. Σε δεν λέγεσαι. Δημαγωγείτε. Για μένα λέτε ότι κάνω όχι. Δημαγωγική ερώτηση. Ακριβώς, ναι. Για μένα λέτε ότι σας κάνω δημαγωγική ερώτηση. Ναι, γιατί δεν χρησιμοποίησα ποτέ τέτοιους όρους. Ναι. Μα το ξεκαθάρισα. Δεν το χρησιμοποίησατε εσείς, το χρησιμοποίησαν άλλοι όμως. Λοιπόν, ρωτήστε τους άλλους τι να σας πω. Εντάξει. Υπουργέ, να σας πω κάτι. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 τώρα, σοβαρά, θα πάει στα νοικοκυριά. Ο φόρος εισοδήματος από 37 μου ξεκινάει. Ο έμφυα. Ο αυξημένος ΦΠΑ σε ορισμένα είδη, όπως και να το κάνουμε, κάτι θα είναι παραπάνω για τι να κάνουμε. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, κάποιοι είναι στις ρυθμίσεις μέσα, πρέπει να εξυπηρετούν, έτσι.
θα είναι δυσβάστακτο. Το καταλαβαίνετε. Και θα έχετε ένα πρόβλημα πηγαίνοντας στον κόσμο, διότι εσείς είχατε κάνει σημαία. Όταν σας λέγανε, παιδιά, βάζουμε κάτι παραπάνω, κόβουμε ή αυξάνουμε τους φόρους για να σώσουμε την οικονομία, λέγατε, αφήστε τα, σώσουμε την οικονομία. Η φοροδοτική ικανότητα του κόσμου έχει σημασία. Και αυτή δεν υπάρχει. Ξαφνικά τώρα πρέπει να πείστε στον κόσμο ότι έχει φοροδοτική ικανότητα. Θα μου πείτε, βάζουμε σε αυτούς που έχουν παραπάνω. Οκ, καλά κάνετε. Αλλά βάζετε και στους από κάτω. Δυστυχώς. Δηλαδή με το χέρι στην καρδιά τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Ήδη όπως... τώρα ορισμένοι μιλάνε για κρυφές μειώσεις στις επικουρικές, ας πούμε 8% ή 1,5% στις κύριες συντάξεις. Με την εισφορά ασθένειας κλπ. Όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι στο συνταξιοδοτικό υπερασπιστήκαμε τις συντάξεις, υπερασπιστήκαμε τους μισθούς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δηλαδή έμεσες μειώσεις δεν υπάρχουν, λέτε εσείς. Έμεσες μειώσεις πέρα από αυτό το οποίο δηλώσαμε, το 1% στη στήριξη των υγειονομικών εισφορών, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο μέτρο. Εάν γίνει υπερασπιζόμαστε πλήρως και υπερασπιστήκαμε και μεταφέραμε, επαναλαμβάνω, το σύνολο του δαπανών που ήταν η απέτηση των εταίρων, μισθοί και συντάξεις, το σύνολο το αντικαταστήσαμε με ισοδύναμα μέτρα που φορολογούν τον πλούτο. Αλλά επανέρχομαι στο ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Προφανώς και το δεύτερο εξάμηνο θα υπάρξει μια μεγάλη δυσκολία νοικοκυριών, των οποίων η φοροδοτική ικανότητα έχει πιεστεί πάρα πολύ. Αυτό είναι γεγονός. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι με τα συγκεκριμένα μέτρα προσπαθήσαμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε επιπρόσθετο μέτρο για αυτά όλα τα νοικοκυριά και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει να λαμβάνουμε μέτρα και οι 100 δόσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα, ΔΕΗ κτλ. Μια προσπάθεια να υπάρξουν ρυθμίσεις οι οποίες ελαφρύνουν την πίεση αυτή. Και θα πάρουμε και άλλα μέτρα με λίγες. Που από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, από τα 12 δις, καταλήξαμε στα 200 εκατομμύρια και έχετε δώσει 20 τώρα. 20 εκατομμύρια σε μια χώρα που είναι σε ανθρωπιστική κρίση. 20 έχει δώσει Φωτίου. Τόσα είχατε να δώσετε, τόσα δώσατε. Δεν έχετε δώσει παραπάνω. Αυτή τη στιγμή εκεί είμαστε. Όχι, είναι αρκετά παραπάνω το πρόγραμμα. 50. Πάρετε πόσο και το πρόγραμμα της Αντωνοπούλου, πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια και γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξουν και μεγάλη αύξηση. Σε αυτό που θα σου λέει η Σταθάκη, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά δεν έχω να πληρώσω. Τι του λες? Γιατί ως τώρα σου το έλεγε και του έλεγε σε καταλαβαίνω. Και μαύρισέ τους τους άλλους. Τώρα τι θα του λες? Που θα πηγαίνεις στη Δρακόνα και θα σου λένε, Γιώργη, πού? Να στηρίξουν την πιο δίκαιη κυβέρνηση που είχε ο τόπος για πολλά χρόνια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σήμερα γράφει στον κύριο Άρθρο της η Αυγή ότι επανερχόμενοι τώρα στο βασικό πολιτικό θέμα που θα σας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Για, από ό,τι καταλαβαίνω, η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί μέχρι Δευτέρα-Τρίτη. Έτσι δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις, έτσι δεν είναι? Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι άμεση ψήφιση, γιατί υπάρχουν και οι ψηφοφορίες και στα άλλα κοινοβούλια. Αυτό λοιπόν θα το θεωρήσετε, λέει σήμερα στον κύριο Άδωτη της Αυγή, ή όλοι ή κανένας, ή θα μιλήσει ο λόγος, θα πάμε σε εκλογές. Δεν έχει, δεν ψηφίζω, θα δω... Παρόν. Αυτό θα το θεωρήσετε ως ψήφο εμπιστοσύνης, ας πούμε, την ψήφο των βουλευτών? Πώς το έχετε σχεδιάσει? Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση για πολιτικούς και με επιχειρήματα, θεωρούμε ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε όλοι σε αυτή σε μια επιλογή. Από την άλλη μεριά, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είμαστε και λίγο χαλαρό κόμμα. Δεν εκβιάζουμε. Χαλαρό είστε στη διαδικασία. Στην ψήφο. Εάν δεν ψηφίσουν μερικοί δηλαδή βουλευτές, τι θα γίνει? Κάτι γνώμη μου τίποτα, αλλά... Κατά τη γνώμη των άλλων, στο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση των κρίσιμων συνθήκων. Δεν θέλω να σας εξομοιώσω, αλλά είναι, τα νομίζω, ίδια λίγο και ο Σαμαράς. Επιλογή τα και ίδια λίγο ο Σαμαράς όταν απειλή... γινόταν ψηφοφορίες, κύριε Σταθάκη. Δεν νομίζω ότι μη μας συγκρίνετε. Δεν σας συγκρίνω. Σας πάει, μη μας συγκρίνετε. Είχε απώλειες όμως. Εκεί τους διέγραφαν την πρώτη μέρα όποιος είχε μια διαφορετική άποψη. Εμείς είμαστε ένα κόμμα διαφορετικών απόψεων και το υπερασπίζομαι αυτό. Και είναι καλό. Δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία δηλαδή? Με την έννοια που την υπονοείτε και μας συγκρίνεται με τα προηγούμενα καταστάσεις, νομίζω πως όχι. Θα τεθεί βέβαια προφανώς ότι δεν μπορεί να κλονιστεί
η πλειοψηφία η οποία στηρίζει την κυβέρνηση. Προφανώς. Α, άρα λοιπόν, εάν περάσει, λέτε εσείς, και δύο-τρεις να μην έχουν ψηφίσει, δεν χάλασε ο κόσμος. Λέτε εσείς. Όχι, ξέρω, μισό λεπτό, διότι. Ότι δεν το βάζω σε όρους, αν θα είναι. Θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ συζητάει πολιτικά, έχει διαφορετικές απόψεις. Στη συγκεκριμένη συγκυρία το επιχείρημα είναι προφανές. Ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις επιλογές που έγιναν. Κύριε Σταθάκη, έχει γίνει συζήτηση αυτές τις μέρες, γι' αυτό σας ρωτάμε. Ότι αν, ας πούμε, σε μια θεωρητική περίπτωση κάποιοι βουλευτές δεν ψηφίσουν, αλλά αναπληρωθούν αυτές οι ψήφοι από το ποτάμι ή την Δημοκρατία και περάσει η συμφωνία. Θα είναι όλα εντάξει ή όχι, υπάρχει θέμα δεν δηλώνει. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν πρέπει η πλειοψηφία να είναι σαφώς. Η πλειοψηφία είναι ο βόλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Αυτό λέω. Άρα εκεί οδηγούμε σε αυτό που λέει το άρθρο της Αγής. Δεδομένο το θεωρώ ότι γι' αυτό λέω σας ανέφερα το άρθρο της Αγής. Σαφώς η πλειοψηφία της δηλωμένης, δεν δηλωμένης υπάρχει στη Βουλή. Είναι άλλο όμως αυτό που λέει εσύ και όλο αυτό που λέει αυτός. Δηλαδή αν πάρει 152 είμαστε εντάξει από την πλειοψηφία. Όχι, αυτό από λέει. Την πλειοψηφία, ναι, εντάξει. Αν πάρει 152 από την πλειοψηφία δεν τρέχει τίποτε. Εάν πέσει κάτω από το 150 η πλειοψηφία το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τότε υπάρχει θέμα πολιτικό. Βέβαια. Αλλά αν πάρει 152 το πρόγραμμα και 7 δικοί σας να μην ψηφίσουν, δεν χάλεσε ο κόσμος. Ούτε να τους διαγράψετε τίποτα. Είναι η γνώμη σας, η προσωπική αυτή. Βεβαίως. Εάν παρόλα αυτά όμως συμπληρωθεί το 151-152 από άλλα κόμματα. Όχι, 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 δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι, είναι σαφές ότι μιλάμε για μια ακλόνητη, σαφώς διατυπωμένη στήριξη. Σωστό και είστε λογικό. Σωστό και λογικό. Είστε σε άλλη γραμμή από τον κύριο Παπά. Είστε σε άλλη γραμμή από τον κύριο Παπά. Είναι σε άλλη γραμμή. Δεν είναι θέμα. Όχι, όχι, όταν λέει είναι θέμα. Συγγνώμη. Εντάξει, το είπε πριν από 20 μέρες αυτό, δεν το είπε τώρα. Το θέμα είναι, δεν τίθεται θέμα, επαναλαμβάνω, πολιτικά τα επιχειρήματα, δεν είναι ούτε πειθαρχικά, ούτε αυτό εννοώ. Πάμε στο δεύτερο φλέγον θέμα τώρα, το διαδικαστικό. Για να γίνει όλο αυτό και να ψηφιστεί η συμφωνία, θα πρέπει να έρθει με κάποια διαδικασία κατεπήγοντος στη Βουλή. Δεν τα ξέρω τα διαδικαστικά της Βουλής. Όχι, δεν τα ξέρετε. Όχι, δεν τα ξέρετε. Ως τώρα δεν δηλαδή ξέρετε. Ότι δεν σας αρέσει, δεν τα ξέρετε ή είναι δημαγωγικά. Ωραία, ωραία που μιλάμε. Ως τώρα δεν ξέρει ο Υπουργός τη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου και δεν ξέρει και τα διαδικαστικά. Για το χρέος και αυτά τα δύο δεν ξέρει καθόλου. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να θέλω να φέρουν το Στουρνάρα σιδηροδέσμιο στην Επιτροπή, Υπουργέ μου. Και είσαι Υπουργός Οικονομίας. Πώς το βλέπεις? Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Ειλικρινά το λέω. Ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Δεν θα σας πείραζε δηλαδή να μεταφερθεί βιαίως ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος σε μια επιτροπή? Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για αυτά τα θέματα. Όμως για το θέμα του κατεπήγοντος, επειδή και εκεί θα μπορεί να υπάρξει θέμα, γι' αυτό σας ρωτάω αν έχει πάρει η κυβέρνηση κάποια απόφαση. Υποθέτω. Γιατί η λογική λέει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, με κάποιο κατεπήγοντα τρόπο πρέπει. Υποθέτω ότι βεβαίως, αφού η συμφωνία θα βγει την Πέμπτη και θα υπάρξει μια συζήτηση η οποία έχει χρονοδιάγραμμα 3-4 ημερών, προφανώς θα υπάρξει διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής. Μάλιστα. Και τώρα να δούμε αν αυτό θα έχει κραδασμούς ή δεν θα έχει. Αυτό ούτε εσείς μπορείτε να το προβλέψετε, νομίζω αυτή τη στιγμή ούτε κανένας. Θες κάτι στο γενικό, να ρωτήσω κάτι ειδικό. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα έχει κραδασμός. Δεν θα έχει. Μακάρι. Να περάσει αυτό. Να σας πω, τα κόκκινα δέντρα που είναι κατευθείαν δική σας αρμοδιότητα κτλ. Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί ο κόσμος. Είναι μέρος της συμφωνίας. Ναι. Και έχει κλείσει και τι εδώ πρέπει και να μάθει ο κόσμος πιο συγκεκριμένα επ' αυτού. Και εκεί είχαν ανεβάσει ορισμένοι δικοί σας πολύ ψηλά τον πύχη προεκλογικά. Όχι εσείς. Περιμένετε να δείτε πώς θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Εσείς λέτε ότι δείτε ότι είναι εξαιρετική η πολιτική μας στο συγκεκριμένο θέμα. Από αρχές Ιουλίου που θα μπορούμε να δούμε διάφορους τρόπους και συμφωνημένη στρατηγική. Λέτε ότι πολλοί κόσμος που χρωστάει δηλαδή θα ανακουφιστεί, λέτε, έτσι. Μακάρι, ρε παιδί μου. Είναι τα δηλαδή φτωχότερα στρώματα αποκλειστικά και αυτοί που έχουν δοκιμαστεί. Και επειδή όπως είπατε έχει κλείσει αυτό το κομμάτι, νομίζω δεν δυσκολεύεστε να μας πείτε περισσότερα. Τι θα γίνει? Όχι, δηλαδή δεν το δημοσιοποιούμε ακόμα πριν την οριστικοποίηση συμφωνίας. Το θέμα με τους πληστηριασμούς τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε, θα τελειώσει αυτό το βασανιστήριο, αυτός ο εφιάλτης για τους φτωχούς, όχι για αυτούς που έχουν σαφώς και δεν πληρώνουν. Σαφώς. Τι θα κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι? Θα υπάρξει ανανέωση? Όχι.
Θα υπάρξει ανανέωση με σαφή. Της εγγύησης. Άρα είναι συνολική πολιτική. Περιμένουμε 10 μέρες και θα την εξαγγείλουμε σε όλο το φάσμα. Ναι. Τελευταία ενημέρωση, αν και εσείς τώρα έχετε στην ανάπτυξη, ας πούμε, δεν έχετε τα στοιχεία. Τα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν πληρώνει ο κόσμος, υπάρχει πρόβλημα. Τα χρέη των ιδιωτών, των κατοίκων στο κράτος ανεβαίνουν συνεχώς, έτσι δεν είναι? Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο έχει τύχει πολύ μεγάλης θετικής, ναι, αποδοχής. Ωραία. Αυτό δημιουργεί και επιπρόσθετα έσοδα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για φέτος και το 2016, και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πιο φιλικό πλαίσιο ρύθμισης από την πλευρά των φορολογουμένων. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά από στον τομέα αυτό, άρα... Ωραία. Ναι, μιας και μιλάμε για λεφτά, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ σας βλέπω σαν Υπουργό Οικονομίας. Καλά το κάνεις. Επειδή η λογική λέει ότι μέχρι Δευτέρα Τρίτη μπορεί και να μην έχουμε προλάβει να πάρουμε λεφτά, θα πληρώσουμε το δουνού του, τι θα γίνει στις 30 Ιουνίου? Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, υπό τις δεδομένες συνθήκες συμφωνίας, ναι, να μην υπάρξει εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων. Αν τίθεται θέμα ημερών, τεχνικών προβλημάτων σε αφορά την πληρωμή, ναι, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί το δουνού του έχει ευελιξία. Καινούργια, ναι, παράταση, θα ζητήσουμε πάλι κανένα μια εβδομάδα αυτή τη φορά. Έχει μια εβδομάδα. Κατά εκεί μπορεί ο Ντράγκη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα οικονομικά, μπορεί ο Ντράγκη να επιτρέψει τα 11 γραμμάτια αυτή την ιστορία και να τα βρούμε. Σαφώς. Η απόφαση ότι θα τα δώσουμε, βέβαια, δεδομένων των συνθηκών. Σαφώς. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε, μας μεταδώσατε ένα κομμάτι της αισιοδοξίας σας. Όχι πολύ μεγάλο, η αλήθεια είναι αυτή, διότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα και σκληρά για πολύ κόσμο. Δηλαδή, πόνος σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει χαρά προς το παρόν. Απλώς... Νομίζω ότι η συμφωνία όμως είναι πολύ καλύτερη από οτιδήποτε άλλο μπορούσα να σκεφτούμε. Περάστε τη γρήγορα, να αρχίσει και ο κόσμος να ξαναγυρίσει στις τράπεζες, να βγάλει τα λεφτά από τα μαξιλάρια, να τα πάει στον Κισε, να έχουν και οι τράπεζες να δώσουν σε κανένα άνθρωπο, για να μην κινδυνεύουν και αυτοί να μπει κανένας διαρρήξει το βράδυ να τους σπάσει τα κεφάλια. Και λοιπόν, να βρείτε και έναν τρόπο να δώσετε και τα λεφτά στους, που χρωστάει το κράτος σε πολλές μικρές επιχειρήσεις, όχι σε μεγάλους, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει οξυγόνο. Νομίζω ότι εντός διμήνου αυτό το τεράστιο πρόβλημα θα λυθεί. Ωραία. Μακάρι. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.